Δροσίστηκα. Τι δροσίστηκα. Μάλλον δεν θα δροσιστώ. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να δροσιστούμε σε αυτό το φωτεινό πρωινό, σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα το φωτεινό πρωινό κάνει ιστιοπλοεία. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, κάνει ιστιοπλοεία. Τώρα θα μου πείτε με ένα πανί εδώ πέρα για το σεφ, τι λέει η φωτεινή. Ναι, καμία σημασία. Έχω φαντασία εγώ. Έχουμε εδώ πέρα και τους καλεσμένους μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς όμως τώρα πάμε για γυμναστική, όπως κάθε πρωί. Όχι, νομίζω δηλαδή ότι θα γλιτώνετε από μένα. Δεν γλιτώνετε όμως. Πάμε, ζέσταμα, κεφαλάκι, αριστερά και δεξιά, χαμόγελο, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Εύχομαι πραγματικά αυτό το πρωινό να είναι πολύ καλύτερο από όλα τα πρωινά σας. Ελάτε να το κάνουμε καλύτερο όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν, αριστερά και δεξιά, μπροστά και πίσω. Πάμε όμως, 4, 3, 2, 1 και μπροστά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και μπροστά, πάμε. Μπροστά τα χέρια, πάνω, μπροστά και πάνω το ίδιο. Έτσι. Πάνω και μπροστά. 4. 3. 2. 1. Και. 4. 3. 2. 1. Πάμε τώρα στο πλάι και. Μπροστά, πλάκια και 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, πάμε πάνω ψηλά, τεντώστε μου τώρα και τα πόδια, αλλά και τα χέρια ψηλά, σε κάποιο να με τραβάει όσο μπορώ πιο ψηλά ακόμα. Πάμε πίσω, 4, 3, 2, 1 και το άλλο χέρι, όπως βλέπετε τραβάω τον αγώνα πίσω, για να δω ποιο παιδάκι θα μου βάλει τα χέρια πίσω και να τα πιάσει. Μάλιστα, ωραία. Ναι, σας βλέπω, σας βλέπω. Πάμε λοιπόν. Το άλλο χέρι και έτσι. Τα χέρια λοιπόν στο πλάι. Μένουμε. Πάμε ψηλά επάνω και κάτω. Λυγίζουμε τώρα τα γόνατα αριστερά και δεξιά. Ξέρετε, για να κάνετε ιστιοπλοεία θέλει και μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι είναι έτσι χαλαρά τα πράγματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια βέβαια. Τώρα όμως, ελάτε να κάνουμε μια καλή προθέρμανση, να μπούμε στο πρόγραμμά μας όπως κάθε πρωί, εδώ από το φωτεινό πρωινό. Καλή σας μέρα, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. 4, 3, 2, 1 και κάτω. 4, 3, 2, 1. Ζεσταίνουμε πολύ καλά τα γόνατα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Πάμε, μένουμε στο ένα πόδι, λυγίζουμε. Έκανε και ένα κράκ το γονατό μου. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Δίπλωση στο δεντωμένο πόδι. 4, 3, 2, 1. Πάμε τώρα στο άλλο πόδι. Δίπλωση μπροστά. Και στο δεντωμένο πόδι ξανά. 4, 3, 2, 1. Και μεταφερόμαστε από το δεντωμένο στο άλλο πόδι. Πάμε. Ξανά. 4, 3, 2, 1, συνεχίζουμε, δεν σταματάμε και η μουσική μας λίγο πιο δυνατά για να ακούμε πάρα πολύ καλά. 4, 3, 2, 1, συνεχίζουμε, ναι, πιο δυνατά η μουσική μας, πάρα πολύ ωραία. Ξανά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν έχετε παράπονο, αυτό το φωτεινό πρωινό σας βάζει όλες τις επιτυχίες. Οι καλύτερες μουσικές, να είναι καλά ο Νίκος μας μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου για τη μουσική. Πάμε και μπροστά, ξανά, ωραία. Πάμε λοιπόν στο πλάι, δύο βηματάκια, 4, 3, 2, 1, και μπροστά το ίδιο. Πάμε τώρα πίσω και στο πλάι. Πάμε και μπροστά. Πίσω. Πλάι. Αριστερά. Μπροστά και πίσω. Δεξιά. Αριστερά. Μπροστά. Πάμε πίσω. Ξανά. Ωραία. Και μόνο τώρα βηματάκια. Χωρίς τα χέρια. Μόνο βήματα αριστερά και δεξιά. Συνεχίζουμε. Δεν ξεχνάμε, πάντα να έχουμε μέσα την κοιλιά. Ρουφίξτε τη, όχι, τη βλέπω. Ρουφίξτε ρε παιδιά. Μπράβο, μπροστά. Και πίσω. Ωραία. 4, 3,
Δεξιά, αριστερά, μπροστά βήματα, μαζί τώρα και χέρια και στο πλάι. Μπροστά, πίσω, πλάι. Τέσσερα, τρία, δύο, πίσω. Ωραία. Αυτό λοιπόν το πρωινό είναι καλύτερο από όλα τα άλλα, έτσι νομίζω εγώ. Τι λέτε, πάμε. Τέσσερα, μπροστά. Ωραία. Άλλο ένα και ψηλά τα γόνατα. Τέσσερα, τρία, δύο, άλλο ένα. Έτσι, πάμε. Για ένα δώρεα χαμόγελα. Ελάτε, φτιάξτε λίγο τη διάθεσή σας. Θα βλέπω τον κύριο Πέτρο απέναντί μου να μου χαμογελά, γιατί να μην φτιάχνει η διάθεσή μου. Πάμε και... Τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Στο πλάι. Πάμε ξανά. Και πάνω. Έτσι, ωραία. Άλλο ένα. Έξω θώρακα. Αέρα. Πάντα η πνοή και η πνοή, δεν το ξεχνάμε αυτό. Έτσι και μόνο τώρα πόδια. Χαλαρά, μπροστά. Τέσσερα, τρία, δύο. Έχουμε ζεσταθεί για τα καλά, μάλιστα. Και τώρα βέβαια είναι καιρός να δείξουμε μερικές ασκήσεις για τα χέρια, ε. Γιατί έχουμε αρκετό καιρό να κάνουμε κάποιες ασκησούλες. Για να δω λοιπόν τι θυμάστε. Θυμάστε τίποτα, ε. Κάνατε καθόλου γυμναστική. Για να δω. Πάμε λοιπόν. Τέσσερα. Τρία, δύο, ένα, άλλο ένα, ξανά. Εδώ λοιπόν γυμνάζουμε το στήθος, μη στον αθωρακικό. Πάμε άλλο λίγο. Και λυγίζουμε τα πόδια, το ένα χέρι μόνο, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Δεν ξεχνάμε ότι πάντα πρέπει να έχουμε λυγισμένα τα πόδια, μέσα η κοιλιά, εισπνοή, εκπνοή. Βέβαια εκπνοή πάντα στο ανέβασμα. Εδώ γυμνάζουμε ώμο, ράχι βέβαια, δεχιέους και μίζωνα-θωρακικό. Πάμε. Ανοιχτά και κάτω και ένα, δύο, τρία. Φίλοι μου, εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, δεν νομίζω ότι παίρνετε αυτό το πολύ λίγο βάρος. Θα πάρετε πιο μεγαλύτερο βάρος, έτσι δεν είναι. Αυτά είναι τα γυναικεία βαράκια, φίλοι μου. Πάμε. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, ωραία, και το άλλο τώρα, το άλλο χέρι, πάμε πάνω κάτω, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, ξανά, όπως είπαμε εδώ γυμνάζουμε ώμους και τρικέφαλο βέβαια και ραχιέους, άλλο ένα, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, ξανά. Τρία, δύο, ένα, λυγίζουμε τώρα και τα δύο γόνατα και πάμε, ανοιχτά, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, ωραία. Άλλο ένα σετ, αυτό είναι τρία σετ από 15 επαναλήψεων. Ξανά. Και πάμε πίσω. Πάνω από το κεφάλι, λυγίζω εδώ ακριβώς, μέσα κοιλιά, δεν ξεχνάω. Στήξτε και τους γλουτούς, σωστή στάση του σώματος. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, ξανά. Μα τι κουραστήκατε, άντε καλέ που κουραστήκατε. Αφήνουμε λοιπόν τα βαράκια κάτω, πάμε μπροστά, έτσι μικρές κινησούλες στους καρπούς, ωραία, πάμε πάνω, ωραία, μόνο τώρα, καρπούς, αριστερά και δεξιά, πιέζουμε, μάλιστα, έτσι να πλάθουμε κουλουράκια, ωραία, πάρα πολύ καλά. Αφήνουμε λοιπόν χαλαρά τους καρπούς και παίρνουμε τώρα το μεγαλύτερο βάρος,
Μάλιστα. Όχι, νομίζετε εσείς ότι θα μείνουμε μόνο με αυτό. Εδώ. Πάμε λοιπόν πάνω, κάτω και. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Και πάμε πίσω τώρα από το κεφάλι. Εδώ προσέξτε, γιατί το βάρος αυτό μου δημιουργεί την τάση να κάνω ακριβώς μια λόρδωση, δηλαδή να κάνω αυτή την κάμψη στη μέση. Εγώ όμως δεν θέλω αυτό. Σπρώξτε λοιπόν μέσα κοιλιακούς, σήξτε και τους γλουτούς και προσέξτε πάρα πολύ καλά. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, άλλο ένα, ξανά, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Αφήνουμε τώρα το βάρος μας στα κάτω. Και βέβαια, αφού ζεσταθήκαμε πάρα πολύ καλά, τι σας έχω, τι σας έχω. Push-ups. Μάλιστα, αυτό είναι τα αγαπημένα μου push-ups. Για να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι θα κάνουμε. Και βέβαια, σε λίγο έχουμε ιστιοπλοεία. Που ιστιοπλοεία, ξέρετε, θέλει και ψυχική κατάσταση. Θέλει και έτσι να έχουμε και κάποια δύναμη στα χέρια μας. Οπότε για να δούμε τι θα κάνουμε. Πάνω κάτω, πάμε. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Ένα. Όλοι μαζί κατεβαίνω. Δεν θέλω να μου σπάσετε καθόλου τη μέση. Ούτε να μου κάνετε αυτό. Αλλά ούτε βέβαια και να μου δείξετε τους γλουτούς σας. Εγώ θέλω να μαζέψετε το κορμί και να κατέβετε όλοι μαζί κάτω. Η κίνηση ξεκινάει από το λίγισμα των αγκώνων. Πάμε. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, άλλο ένα, συνεχίζουμε, ωραία, έτσι να σας βλέπω να χαμογελάτε, προσπαθήστε λίγο ακόμα, αχ ωραία, πάρα πολύ ωραία, λοιπόν εγώ να σας πω κάτι, είμαι έτοιμη να πλατσουρίσω μάλιστα, γιατί σας μίλησα για σελφ, μιλήσαμε για ιστιοπλοεία στην αρχή. Ιστιοπλοεία όμως δεν βλέπω. Μάλιστα, είμαι εδώ πέρα και κολυμπάω. Μια εδώ κάτι βλέπω εκεί στον ορίζοντα να έρχεται. Σώστε με βρε παιδιά. Σώστε με βρε παιδιά. Θα με αφήσω εδώ πέρα να κολυμπάω μόνη μου. Καλημέρα. Καλώ τα παιδιά. Καλώ ήρθατε στο φωτεινό πρωινό. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Κώστα Μάνθο και τον κύριο Γιάννη Καραπέτη. Και βέβαια τον ναυτικό όμιλο. Φαλήρου, παλιού Φαλήρου. Σωστά. Λοιπόν, τι μου κάνεις, είσαι μια καλά. Μια χαρά, πολύ καλά. Πολύ καλά. Τι κάνεις, είσαι καλά. Καλησπέρα, καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλησπέρα, παιδί μου, καλημέρα. Τέτοια μέρα που έχουμε, τρομερή. Έτσι είναι. Όσοι έρχονται στο φωτεινό πρωινό, τα ψελοχάνουν. Βλέπουν εμένα, σου λέει τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Ε! Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Τι λέμε. Είμαστε φοιτητές ή όχι. Είμαστε, ναι. Ε? Δηλαδή είμαστε μεγάλοι. Όχι, αμαν. Ωχ, αμάν, αμάν, αμάν. Για πέστε μας, ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα. Γιάλατε λίγο εδώ πέρα για την κυρία Έφη Κεραμιδά. Μου κάνει ένα νόημα, μου κάνει έτσι. Πού να πάω, κυρία Έφη Κεραμιδά. Και μπροστά μας το λέτε. Πάμε πιο μπροστά, ελάτε. Εδώ πέρα. Ωραία είμαστε. Μια φωτογραφία, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ ωραίοι, κυρία Τέι. Κάντε μας μια στιγμή από μια φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εντάξει. Αυτά μου κάνουν. Κατάλαβες, κάθε πρωί εδώ πέρα με έχουν. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Τι να κάνω πια. Τι να κάνεις, εμείς. Εκεί πέρα στο οπτικό όμιλο τι γίνεται, ρε παιδιά, για πέστε. Εκεί είναι πιο ωραία τα πράγματα. Έτσι, πιο ελεύθερα. Πιο ελεύθερα, ναι. Μέσα στη θάλασσα. Γυρνάμε λίγο στα σκάφη. Ναι. Τα απογευματάκια. Εκεί αυτή την καμερά σου, τέσσερα, βλέπεις τον κύριο. Είδες τι γλυκός κύριος που είναι, ε. Τα απογευματάκια βγαίνουν για ιστιοπλοεία συνήθως για μαθήματα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο ταξίδια είτε εκπαιδευτικά είτε σε αγώνες, ανάλογα το τι μάθημα είναι να γίνει. Κάπως έτσι. Κάτσε να βάλουμε τώρα σε μια τάξη. Αυτά είναι τα. Αυτά που κάνουμε συνήθως μέσα στη εβδομάδα γύρω από την σχολή ανοιχτής θαλάσσης που κάνουμε στο Φάλιρο. Λοιπόν, εγώ, γιατί σήμερα ξέρετε εδώ πέρα, μας βλέπει αρκετός κόσμος. Τουλάχιστον έτσι ελπίζω εγώ ότι δεν κάνω μόνη μου γυμναστική. Και εμείς το ελπίζουμε. Έτσι, Κώστα μου. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα παιδιά που θα μας εξηγήσουν, φίλες και φίλοι, γιατί η ιστιοπλοεία είναι ένα πολύ αγαπημένο άθλημα και που συνδυάζει και το, βέβαια, και το άθλημα και την αγωνιστικό μέρος, αλλά και από την άλλη και την ψυχαγωγία. Γιατί η θάλασσα είναι κάτι, είναι πολύ ευχάριστο στοιχείο που μας ψυχαγωγεί όλους. Θέλω λοιπόν να μας πεις κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή, οι φίλοι που θέλουν να φέρουν την οικογένειά τους και να πάνε ένα ταξίδι, είναι δύσκολο να μάθουν να πάρουν μαθήματα ιστιοπλοείας
και πόσα μαθήματα χρειάζονται για να πάρουν αυτό το έρμο, το δίπλωμα. Κοίταξε, βασικά από κάποιος που είναι πάνω από 18 χρονών μπορεί να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εκμάθησης σε οποιαδήποτε σχολή αν εξεταλάσεις. Υπάρχουν αρκετές, όπως το λέω, και αρκετά καλές και αρκετά οργανωμένες σχολές και διασφαλισμένη και η ποιότητα εκπαίδευσης που έχουν και της ασφάλειας. Με αυτό το δίμηνο λοιπόν τελειώνοντας μπορείς να αποκτήσεις κάποιο πιστοποιητικό ενευθοσύνης περίπου 2 μήνες. 2 μήνες, δηλαδή κάποια Σαββατοκύριακα, έτσι, μόνο Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε ή υπάρχουν και καθημερινές. Μοιράζονται, τώρα που ανοίγει η εποχή, ανοίγει ο καιρός, μπορεί να κάνεις και μεσοβδόματα μαθήματα αλλά και Σαββατοκύριακο, δηλαδή προσαρμόζεται το μάθημα σε ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Αρκεί να συμπληρώσει τις ώρες που απαιτούνται. Για να έχετε ανάλογη εμπειρία. Από την εμπειρία σας, τι έχετε δει, ότι περισσότερο γυναίκες έρχονται ή άντρες? Α, μισά-μισά. Θα έλεγα ανάλογα τις εποχές. Τώρα αυτήν την εποχή είναι περισσότερες οι γυναίκες από τους άντρες. Ναι, το χειμώνα. Γιατί? Άρεσε πιο πολύ ο ήλιος. Δηλαδή, το καλοκαίρι κάτι γίνεται. Βοηθάει και ο ήλιος. Βοηθάει και ο ήλιος. Για να μαυρίσουμε, δηλαδή, ερχόμαστε. Αχ, τι άτιμοι. Όχι, αλλά και αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι καλό. Άτιμα φιλικά. Λοιπόν. Για πέστε μου τώρα, καταρχήν ξέρω ότι είναι αρκετά έτσι και ρυψοκίνδυνο άθλημα ή όχι, είναι ή δεν είναι. Γιατί ο κόσμος του γύρω δεν θα έλεγα ότι είναι ρυψοκίνδυνο άθλημα, ανάλογα τι είναι στην τεχνικό, κάνει, τι κάνεις. Άθλημα. Είναι τεχνικό άθλημα, στην Σουρλία της θαλάσσης δεν έχει πολλά ατυχήματα γενικά, μηδαμινά θα έλεγα, ιδίως στον τόπο μας σχεδόν μηδαμινά. Δεν χρειάζεται δε κανείς να έχει κάποια ιδιαίτερη φυσική κατάσταση ή κάποια ιδιαίτερα προσόντα για να ασχοληθεί με την ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί κανείς να το κάνει είτε σε επίπεδο αρχαρίων, ας πούμε, έτσι ώστε να πάρει τις βασικές γνώσεις για να μπορεί να κυβερνάει ένα σκάφος είτε για βόλτα είτε για διακοπές το καλοκαίρι ίσως, ή να κάνει αγωνιστική ανοιχτή θάλασσης, που πάλι και εκεί δεν είναι ιδιαίτερες απαιτήσεις, απλά κάποια αθλητική φόρμα να έχει ο ιστιοκλώστος που θα κάνει. Ωραία. Και μπορεί να συμμετέχει. Κρατάω αυτό, αθλητική φόρμα, μου έδωσες την κατάλληλη πάσα. Δηλαδή χρειαζόμαστε καλή φυσική κατάσταση, να κάνουμε γυμναστική πριν, για πέστε μου λίγο. Ή ο καθένας μπορεί να κάνει, δηλαδή μπαίνει κάποιος ο οποίος είναι αγύμναστος και κάνει. Όχι, καλό θα είναι να κάνει πάντα κάποια προθέρμανση πριν, κάποιο ζέσταμα, είτε για σκάφη βέβαια, αν μιλήσουμε να ξεχωρίσουμε λίγο, για σκάφη τριγώνου αγωνιστικά, εκεί σίγουρα θέλει πάρα πολύ καλή γυμναστική, πολύ καλή φυσική κατάσταση. Θέλει αθλητές καταρχήν. Θέλει αθλητές, οι οποίοι γυμνάζονται, κάνουν βάρη, γυμναστήρια, φυσική κατάσταση. Στην ανοιχτή θάλασσα δεν είναι τόσο τόση επαιτής, αλλά οπωσδήποτε κάποιος πρέπει να κάνει τουλάχιστον ένα ζέσταμα πριν να συμμετέχει σε έναν αγώνα ή σε μια δραστηριότητα, σε ένα ταξίδι, σε μια βόλτα, ψυχαγωγία που θα πάει. Πάλι πρέπει να κάνει κάποιο ζέσταμα. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ασχολούνται με την ιστιοπλοεία? Είναι ήρεμοι άνθρωποι? Γιατί ξέρω ότι θέλει, δηλαδή, το να κάνεις ένα κάποιο ταξίδι ιστιοπλοϊκό, δηλαδή πες ότι θέλουμε, βάζουμε στόχο να φτάσουμε στη Μήλο, λέω εγώ, έτσι. Δεν θέλει κάποιο χρόνο, ενώ ας πούμε παίζεις ένα φουσκωτό, τσακ, έχει φτάσει. Δηλαδή θέλει ανθρώπους που να είναι πιο ήρεμοι, να έχουν χρόνο, έτσι δεν είναι? Σε αναγκάζει το άθλημα και η θάλασσα να σε έτσι. Ναι. Αν βιαστείς στην ιστιοπλοεία δεν τη χαίρεσαι. Στην ιστιοπλοεία γενικά χαίρεσαι το ταξίδι και όχι το λιμάνι. Δεν μας ενδιαφέρει το λιμάνι, ο προορισμός. Μας ενδιαφέρει όλο το ταξίδι μέχρι εκεί. Μάλιστα. Για να πας στη Μήλο, ας πούμε, θέλεις 15 ώρες. Όπως λέει και ο Καβάφης, είναι ο δρόμος για την Ιθάκη. Δεν είναι Ιθάκη. Έτσι, σωστό. Και αυτό λοιπόν το πράγμα σε αναγκάζει και σε διαπλάθει έτσι, ώστε να είσαι πολύ πιο ήρεμος, πολύ πιο υπομονετικός. Βέβαια. Και ίσως και κάποιες στιγμές και πολύ πιο σκληρός. Γιατί αντιμετωπίζεις και πολλά πράγματα στις τόσες ώρες που έχεις να ταξιδέψεις. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ δηλαδή όταν βλέπω αυτά τα ανοιχμένα πανιά είναι τόσο πολύ θεαματικό και τόσο όμορφο που με τη μηχανή πόσο περίπου φτάνει, μόνο με τη μηχανή? Ανάλογα το σκάφος, όλο το γύρο μπορεί να γυρίσεις με το μηχανή του σκάφους. Αν το θέμα είναι να βάλεις μόνο και τα πανιά. Ακριβώς, εντάξει, η μηχανή μπορεί είναι να βάλεις συνδυασμό και μηχανής και πανιών. Όχι, όχι, η μηχανή είναι ένα βοηθητικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείς μόνο όταν δεν έχεις καθόλου αέρα. Αυτή είναι η δουλειά της μηχανής. Όλα τα άλλα γίνονται τα πανιά, με το ταξίδεμα, με την αυτοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πες με την αυτοσύνη. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά από την αυτοσύνη, βέβαια, γιατί είστε ναυτικοί, γνήσιοι ναυτικοί. Γιατί, όπως λέμε, η ασκή του αιώλου είναι πολύ σημαντική. Για πες μου όμως λίγο με τους ανέμους, γιατί εκεί πέρα, παιδί μου, αυτούς κάπου τους κάνω. Δηλαδή, ξέρω τους. Τις ονομασίες. Τις ονομασίες λίγο. Ναι. Κοίταξε, όχι, δεν είναι μόνο οι άνεμοι. Γενικά, όλη η ιστιοπλοεία απαιτεί μια καινούργια γλώσσα. Δηλαδή, να μάθεις μια καινούργια γλώσσα, να μπορείς να εννοείς. Η γλώσσα
της ναυτοσύνης, της θάλασσας. Όλα αυτά λοιπόν, όλα τα εξαρτήματα. Το φοβάστε το νοτιά, ναι ή όχι. Όλοι αυτοί εκεί το φοβούνται. Μη μου πεις όχι. Τον φοβόμαστε. Αυτό που λέτε βγάζει φίδια η θάλασσα, έτσι. Εντάξει, απλώς στην περιοχή μας είναι πολύ δυνατός ο νοτιάς. Σε άλλα σημεία είναι ο βοριάς πιο δυνατός. Εδώ είναι πιο επικίνδυνος ο νοτιάς γι' αυτό. Θέλω λιγάκι να μου πεις και μάλλον και να δώσουμε και κάποιες συμβουλές σε αυτούς τους φίλους που εγώ θα τους πω εποχιακούς. Γιατί άλλο το να είσαι αθλητής και να αγαπάς τη θάλασσα όλο το χρόνο και να κάνεις αθλητισμό ή τέλος πάντων να ασχολείσαι με τη θάλασσα. Εγώ θέλω να δώσουμε κάποιες οδηγίες γιατί το καλοκαίρι αρχίζει. Γιατί όλοι θα βγούμε κάποιο σκαφάκι με τους φίλους μας, έτσι με την παρέα μας. Θα ήθελα λοιπόν τι θέλετε να συστήσετε εσείς. Καταρχήν, ο ναυτικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου είναι ένας από τους πιο παλιούς ομίλους, έτσι. Με τρομερή παράδοση, με τρομερούς αθλητές και πρωταθλητές, έτσι. Έχει τις πιο σημαντικές πορείες στον χώρο. Σημαντικές πορείες. Ίσως την πιο σημαντική. Και έτσι σε θέματα αγωνιστικά, επιδόσεις, από αθλητές, αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή από 8 χρονών, υπάρχουν σχολές. Μεγαλύτερα από 14 μέχρι 18 και από 18 και πάνω για ανοιχτή θάλασσα. Δηλαδή καλύπτει όλες τις ηλικίες για να μπορεί κάποιος να μάθει στην πλοία. Νομίζω πάντως ότι, όχι νομίζω, το ξέρω σίγουρα ότι ζούμε στην Ελλάδα που είναι μια κατεξοχήν χώρα ναυτική, έτσι. Και αυτό που χρειάζεται είναι καταρχήν η γνώση, έτσι. Με το να έρχεται λοιπόν, να έρχονται τα παιδιά σε αυτούς τους χώρους και σε αυτούς τους ομίλους, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Από το να το μαθαίνουν έτσι περιστασιακά. Η ιστιοπλοεία διαμορφώνει καταρχήν χαρακτήρες πάρα πολύ σωστούς και πάρα πολύ καλούς. Όχι επειδή δεν είναι δικό μας άθλημα, αλλά ένα παιδί που ξεκινάει από 8 χρονών να έχει την ευθύνη ενός σκάφους του ατόμου του και κάποιον άλλον δίπλα του που πρέπει να τους προσέχει, αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνει το χαρακτήρα του έτσι που τον κάνει σίγουρα πιο έτοιμο και πιο όριμο για να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα που θα του τύχουν. Λοιπόν, Γιάννη Κώστα, τελειώνοντας αυτό το ένθετο αυτής της εκπομπής, θέλω λίγο να μου πείτε ποια οδηγία, πες ότι φεύγουμε τώρα ταξίδι, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ετοιμαστεί, τι οδηγία θα δίνατε εδώ πέρα στο πλήρωμα για να φύγουμε. Αέρα στα πανιά, τι, πες μου. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, καλό μας ταξίδι. Εύχομαι όλα να είναι καλά. Το καλοκαίρι μας να είναι το καλύτερο από όλα όσα υπάρχουν και εσείς βέβαια να έχετε επιτυχίες έτσι στους αθλητές σας και εμείς βέβαια θα τα πούμε όχι πια εδώ, στη θάλασσα, πού αλλού. Να είστε καλά, καλό σου πρωινό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια εμείς εδώ πέρα με αφήνουν μόνοι, έτσι είναι. Ξαφνικά έρχομαι εδώ πέρα καλεσμένη, περνάω καλά και μετά με αφήνουν μόνοι μου να κάνω αποθεραπεία. Βέβαια όχι μόνοι μου γιατί έχω εσάς παρέα, μην το ξεχνάμε. Ωραία. Πάμε από θεραπεία, κεφάλι, αργά και πίσω, μπροστά και πίσω, συμμετέχει και η πλάτη, ωραία, πάμε πάνω ψηλά, τεντώνουμε, ωραία, πίσω και κάτω, μπροστά. Πάνω, πάμε τώρα την άλλη μεριά, πίσω τα χέρια, μπροστά και πίσω. Μην ξεχνάτε ότι η υποθεραπεία είναι πάρα πολύ βασική, ό,τι και να κάνετε, όποιο άθλημα και αν είναι αυτό και βέβαια θα δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο άθλημα στο οποίο γυμνάζεται περισσότερο είτε τα πόδια είτε τα χέρια, δεν το ξεχνάμε, μαζί και τα δύο χέρια. Χαλαρά κάτω. Ωραία. Αφήνουμε. Χαλαρώστε. Πάμε μέση μόνο. Αριστερά και δεξιά. Ωραία. Μόνο γόνατα. Ωραία. Φινάζουμε λίγο τα ποδαράκια. Έτσι είναι. Πάνω ψηλά και κάτω. Αυτό ήταν. Θαλασσινός αέρας λοιπόν φύσηξε σε αυτό το φωτεινό πρωινό. Να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να σας πω κάτι, ο καιρός φτιάχνει πάρα πολύ. Σαββατοκύριακα έρχονται, γι' αυτό εμείς σας δίνουμε εδώ πέρα ιδέες για τρομερές εξορμήσεις. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα και ψυχραιμία παιδιά, έρχονται καλύτερες μέρες για Σαββατοκύριακα. Γεμάτα με ιστιοπλοεία, μην το ξεχνάτε αυτό. Καλημέρα, να είστε καλά.